υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος της Ρούλας Πισπυρίγκου κατέθεσε το μεσημέρι συνοδευόμενος από το δικηγόρο του ο Μάνος Δασκαλάκης μετά το πρώτο τετατέτ με τη 18η ανακρίτρια, το οποίο θα επαναληφθεί σύντομα αφού θα κληθεί να δώσει αναλυτική κατάθεση. Ο ίδιος δήλωσε σοκαρισμένος από τις εξελίξεις και την αποκάλυψη του στιγερού εγκλήματος με θύμα τη μικρή Τζορτζίνα. Είμαι σοκαρισμένος, τα στοιχεία όμως είναι αδιάσυστα και δηλώσαμε υποστήριξη κατηγορίας. Από τον Κορυδαλό, η Ρούλα Πισπυρίγκου, η οποία παρακολουθεί μέσω τηλεοράσεως λεπτό προς λεπτό κάθε εξέλιξη στην υπόθεση, προέβη σε δηλώσεις σε τηλεοπτική εκπομπή, όπου εμφανίστηκε οργισμένη για την κίνηση του Μάνου Δασκαλάκη. Με παρατάει και στρέφεται εναντίον μου, ενώ εγώ κατηγορούμαι άδικα. Μέχρι χθες έλεγε άλλα. Σας τονίζω ότι ήταν υπόδειγμα μητέρας προς όλους εμάς τις στιγμές που ήμασταν μπροστά με τα παιδιά. Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε ακόμα κανένας από την οικογένειά μας. Να μιλάμε αλήθεια και για τα άλλα δύο παιδιά. Για αδιάσυστα στοιχεία έκανε λόγο ο συνήγορος του πατέρα. Είμαι πλέον πεπισμένος ότι ο θάνατος της Τζορτζίνας οφείλει της εγκληματική ενέργεια. Και ότι πίσω από αυτήν την εγκληματική ενέργεια είναι κατηγορημένη. Ο Μάνος Δασκαλάκης αρνήθηκε να απαντήσει σε όσα υποστηρίζουν η μητέρα και η αδελφή της Ρούλας Πισπυρίγκου για κακοποίηση της 33χρονης αλλά και της μικρής Τζορτζίνας όταν ήταν βρέφος. Ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού ωστόσο αποκάλυψε σήμερα ότι η άτυχη μικρούλα ήταν μόλις 10 μηνών όταν έγινε καταγγελία για κακοποίησή της από τη μητέρα της, καθώς δύο φορές είχαν δει το παιδάκι με μόλοπες. Η αναφορά έλεγε ότι στο όνομα του συζύγου κακοποιείται το 10 μηνών μωράκι και ειδικότερα η σύζυγος έχει θεαθεί να το χτυπά αρκετές φορές. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και για το θάνατο της πιτωνικοκυράς του ζευγαριού, με νέα στοιχεία να δείχνουν ότι οι καρκινικοί δείκτες στις εξετάσεις της που περιλαμβάνονται στο φακελό της ήταν χαμηλοί και δεν συνάδουν με τις συνθήκες θανάτου της.